Να ανοίξουμε την αυτοδιοικητική ατζέντα, να ανοίξουμε την αυτοδιοικητική συζήτηση και να πάμε σε έναν όμορο Δήμο του Ηρακλείου, να πάμε στο Δήμο Μαλεβιζίου. Πάντα με εξαιρετικό ενδιαφέρον από πλευράς προεκλογικής, ο Δήμος Μαλεβιζίου. Και με εξαιρετικό ενδιαφέρον σε ό,τι έχει να κάνει και με τις δυνατότητες του Δήμου αυτού. Νομίζω είναι ένας Δήμος ο οποίος αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια. Με μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης, μεγάλες προκλήσεις και κρίσιμα στοιχήματα για το αύριο. Να καλησπερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ την καλεσμένη μας που είναι εδώ, η κυρία Μαρία Τριγώνη, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Μαλεβιζίου με τον συνδυασμό του κυρίου Μενέλαου Μποκέ. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κυρία Τριγώνη, πρώτη φορά που ασχολείστε με την αυτοδιοίκηση, ναι. Αλλά όχι με τα κοινά, με την έννοια του λόγου και του επαγγέλματός σας. Γνωρίζετε πολύ καλά τι σημαίνουν κοινωνικές ανάγκες, τι σημαίνουν τα κοινωνικά θέματα και να φανταστώ ότι είναι και αυτό ένας τρόπος με τον οποίο βλέπετε και την αυτοδιοίκηση, μέσα από αυτά τα μάτια βλέπετε την αυτοδιοίκηση. Ακριβώς όπως το λέτε, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω στις εκλογές σαν να ζητήσω την ψήφο, αλλά από την άλλη η ενασχόλησή μου με την κοινωνική εργασία στον χώρο της υγείας και της πρόνοιας. 39 χρόνια δουλεύω στην κοινωνική εργασία, την αγαπάω πάρα πολύ. Αγαπάω τον άνθρωπο και προσπαθώ να είμαι δίπλα στους ανθρώπους με τα κοινωνικά προβλήματα. Έχετε από τα μικρά, πολλά χιλιόμετρα. Ακριβώς, πολλά χιλιόμετρα κοινωνικής εργασίας. Πάντα δίπλα στους ανθρώπους που έχουν διάφορα κοινωνικά προβλήματα, πολύ μικρά μέχρι πάρα πολύ μεγάλα. Όταν ένας άνθρωπος μπει στο νοσοκομείο, αντιμετωπίζει πολύ δύσκολες καταστάσεις, είναι η οικογένεια σε κρίση, γιατί η ασθένεια είναι μια κρίση στη ζωή του ανθρώπου. Και από εκεί πέρα λοιπόν είναι πλέον το τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν ασχολούμαι με την έννοια ότι με την κοινωνική εργασία, με την κοινότητα, με τους δήμους, συνεργασία και αποκατάσταση πλέον αυτών των ανθρώπων στα θέματα που τους απασχολούν, γιατί πλέον θα επιστρέψουν στους δήμους τους, στο Δήμο Μαλεβιζίου κάποιοι, σε όλους τους δήμους της Κρήτης, της Ελλάδος, διότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ασχολείται με όλους τους Έλληνες και μετανάστες και οπότε η ενασχόλησή μου έχει να κάνει με τον άνθρωπο και τα προβλήματά του. Η διασύνδεση υπάρχει ανάμεσα στα νοσοκομιακά ιδρύματα και στους δήμους, την αυτοδιοίκηση και για το μετά, έτσι, των ασθενειών. Υπάρχει διασύνδεση, η κοινωνική εργασία του τμήματος του νοσοκομείου με τις αντίστοιχες κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές δομές για αποκατάσταση. Δηλαδή, πολλές φορές στο νοσοκομείο έχουμε άτομα και ενήλικα και παιδιά, τα οποία παραμένουν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι δεν έχουμε τις αντίστοιχες δομές για αποκατάσταση, άρα τους έχουμε στο νοσοκομείο, διότι δεν υπάρχει υποστήριξη στο σπίτι, η οικογένεια αντιμετωπίζει δικά της θέματα, οι ίδιοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να βρουν μια δομή, μια ιδιωτική δομή, διότι οι δημόσιες είναι ελάχιστες στην Κρήτη. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που έχουμε θίξει μέσα από τη διοίκησή μας του νοσοκομείου και στην 7η ΥΠΕ και προς το Υπουργείο, διότι χρειάζονται δομές. Αυτό είναι το εργαλείο των κοινωνικών λειτουργών. Αν δεν έχουν δομές, δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, λένε να πάρει εξιτήριο ασθενής. Πού θα πάει, αν δεν έχει, ποιος θα το φροντίσει. Τα προγράμματα βοήθειας στο σπίτι των Δήμων είναι πολύ υποστηρικτικά, αλλά δεν υπάρχει τόσο προσωπικό για να καλύπτουν καθημερινή βάση τον άνθρωπο. Δηλαδή, μία φορά την εβδομάδα που θα πάει το πρόγραμμα, τις άλλες μέρες ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κατάκητος, χωρίς περιβάλλον, τι θα γίνει. Δεν φτάνει. Να φροντίσει, γιατί και πολύ μεγάλο κομμάτι είναι και οι φροντιστές. Ακριβώς οι φροντιστές. Οι οποίοι πολλές φορές μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να καθίσουν στο σπίτι. Βάρος οι φροντιστές, είτε με νεοπλασίες ή ασθενείες τελικού σταδίου, είτε με άνοια, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι είναι με χρόνια προβλήματα, οι φροντιστές σηκώνουν ένα πολύ μεγάλο βάρος και οικονομικό και συναισθηματικό που πρέπει να υποστηριχτούν από τους Δήμους, από τις υπηρεσίες των Δήμων. Δηλαδή να φτιαχτούν κατάλληλες δομές και να υποστηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι. Στο εκπαιδευτικό κομμάτι που βρισκόμαστε, γιατί είστε και διδάκτορας κοινωνικής και οικογενειακής ιατρικής, έτσι, σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε στο εκπαιδευτικό κομμάτι? Είχα την τιμή να πάρω το διδακτορικό μου τίτλο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με τον καθηγητή μου, τον κύριο Λιονί, που αφορούσε τις τάσεις και απόψεις γυναικών και γιατρών στην Κρήτη για τη μαστογραφία. Ένα μεγάλο θέμα, η πρόληψη, για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Αυτό λοιπόν με έκανε να ασχοληθώ με την εκπαίδευση και με την κοινωνική εργασία, τη Σχολή Κοινωνικής Εργασίας, αλλά τα τελευταία 8 χρόνια στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας.
και ασχολούμαι και με αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης και βέβαια μέσα από τη δουλειά μου στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σε θέματα που έχουν να κάνουν με επικοινωνία, πώς επικοινωνούμε τους ασθενείς, πόσο είμαστε, γιατί η επικοινωνία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι παντού. Δηλαδή το λεκτικό κομμάτι, το μη λεκτικό, πώς φερόμαστε στους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή μαζί μας. Με άλλα προγράμματα πρόληψης εξαρτήσεων, είμαι μέλος του Συλλόγου για το Αλκοόλ Επιστροφή και από τα ιδρυτικά μέλη του Αλκοολογικού Ιατρείου μαζί με την κυρία Κουλεντάκη, η κοινωνική εργασία του νοσοκομείου, επειδή είδε τις ανάγκες της Κρήτης για αυτό το σημαντικό θέμα, μαζί με την Γαστροεντερολογική Κλινική, ιδρύσαμε πριν από χρόνια αυτό το ιατρείο. Mm-hmm. Το οποίο λειτουργεί και ακόμα και σήμερα. Η κυρία Κουλεντάκη πήρε σύνταξη. Εγώ ακόμα είμαι εκεί. Προσπαθούμε. Είναι αυτό το κοινωνικό δίκτυο που προσπαθείτε. Ακριβώς, το δίκτυο. Λέτε και ο κύριος Μουζάς, ο οποίος μας κατεύθυνε για το δίκτυο αλκοολογίας στην Κρήτη. Mm. Ένα σημαντικό κομμάτι. Το αλκοόλ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και για το νησί μας. Ακριβώς. Η κατάχρηση, θα πω εγώ. Η κατάχρηση, ακριβώς όπως το λέτε. Όχι το αλκοόλ από μόνο του, αλλά η χρήση, η κατάχρηση που κάνει κάποιος και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μικρές ηλικίες και το βλέπουμε στην Κρήτη αυτό συχνά. Εδώ κάτω των 18. Κάτω των 18. Κάτω των 18. Ακριβώς. Και έχουμε δυστυχώς θρηνήσει και θύματα από αυτές τις καταχρήσεις. Mm-hmm. Βλέπετε εδώ η αυτοδιοίκηση να έχει σηκώσει ένα συγκεκριμένο βάρος για να δημιουργήσει κοινωνικές πολιτικές σε συνεργασία με φορείς και με δομές που έχουν ασχοληθεί με αυτό επιστημονικά και γνωρίζουν από όλες τις πλευρές τι συμβαίνει. Και να πούμε ότι η κοινωνία μας έχει συγκεκριμένες ανάγκες. Να μην φοβηθούμε, αν θέλετε, και το πολιτικό κόστος κάποιες φορές και να βγούμε στην κοινωνία και να μιλήσουμε σε αυτή. Αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα μέσα από το νοσοκομείο και την ΗΠΕ, έχουμε κάνει προγράμματα προς τα σχολεία. Γιατί αυτό είναι το πολύ σημαντικό, να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι νέες γενιές. Από τον ΗΠΕ, αν μπορούμε να πούμε, μέχρι το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, να αλλάξουν οι συμπεριφορές υγείας. Εκεί είναι ο στόχος. Δηλαδή και οι ενήλικες, μέσα από ενημερώσεις, σχολεία, στο Γάζι έχουν γίνει πολλές φορές στα γυμνάσια με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου. Θεωρώ ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Ο κύριος Μποκίας, η παράταξη Μαλεβίζη, έχει οράματα τέτοια για την προαγωγή, αγωγή υγείας σε όλες τις ηλικίες, από την Κούνια μέχρι τα γεράματα, τα βαθιά γεράματα, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, σε όλες τις ευάλωτες ομάδες, να σχεδιαστούν προγράμματα που θα βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Συμπεριφορές υγείας για την οδική ασφάλεια, για το κάπνισμα, για τις εξαρτήσεις, για το αλκοόλ, για τα όπλα στην Κρήτη. Που όλα αυτά είναι πολλά. Ακριβώς. Θέματα τα οποία ίσως δεν είναι τόσο ίσως να ακούγονται πολύ τώρα στις εκλογές λόγω το ότι είναι η καθημερινότητα, οι υποδομές που χρειάζονται, ο πολιτισμός, η παιδεία, τα σχολεία. Όλα είναι σημαντικά. Όλα είναι άξονες τους οποίους θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί η ομάδα, διότι είναι μια πολύ δυναμική ομάδα η παράταξή μας. Θεωρώ ότι μπορούμε να πάμε το Βαλεβίζη πολύ ψηλά και δυνατά, δυναμικά, να είναι αξιοκρατικό, να έχουν ίσες ευκαιρίες οι άνθρωποι, ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες και με μια καλή επικοινωνία με όλους μας. Κυρία Τρίγωνη, και με την ενδοχώρα τώρα στο Δήμο Μαλεβιζή, τι γίνεται? Εσείς νομίζω κατάγεστε και από τη Δαμάστα. Ναι, σωστά. Με την ενδοχώρα, με τις τοπικές κοινότητες, περιοχές όπως είναι η Δαμάστα, έχουν αναπτυχθεί όσο θα έπρεπε? Υπάρχει κάποιο σχέδιο για την επόμενη μέρα? Σίγουρα το Μαλεβίζη εκτείνεται από τον αστικό ιστό μέχρι την ενδοχώρα με πολύ αξιόλογα και δυναμικά χωριά όπως είναι η Δαμάστα. Και επίσης υπάρχουν πολλά χωριά. Όλα τα χωριά του Μαλεβιζίου έχουν τις ιδιαιτερότητές τους, τις ομορφιές τους, που μπορούν να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο. Στη Δαμάστα είμαστε τυχεροί, διότι είμαστε λίγοι. 240 άτομα είμαστε εγγεγραμμένοι, αλλά πολύ δυναμική ομάδα. Ο πολιτιστικός σύλλογος πάρα πολύ δυναμικός, με αξιόλογους ανθρώπους. Και όλοι οι Δαμαστιανοί είμαστε μια γροθιά στα δύσκολα. Και θεωρώ ότι μπορούμε να παραμείνουμε έτσι και να κάνουμε πράγματα για το χωριό, γιατί εκεί έχουμε επιβαρυνθεί και με τα λατομεία και με το καλώδιο της Κρήτης, όλα αυτά. Μπορούν να γίνουν πράγματα για τη Δαμάστα, γιατί το αξίζει η Δαμάστα και το οφείλουμε στη Δαμάστα αυτό. Και σίγουρα περιμένει και κάποια αντισταθμιστικά, κάποια γίνονται βέβαια ήδη. Σε όλο το Δήμο. Όλος ο Δήμος έχει πάρει από τη Δαμάστα. Όχι, ενώ και με την ενεργειακή ακριβώς. Διασύνδεση. Ναι. Ο Δήμος έχει πάρει αντισταθμιστικά και στηρίζεται σε αυτό. Πολλά έργα έχουν γίνει λόγω αυτινών των ωφελών. Αλλά η Δαμάστα θεωρώ ότι
μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα και να. Όλα τα χωριά αξίζουν και θα πρέπει να προβληθούν. Το κάθε χωριό έχει τις ιδιαιτερότητες του. Είναι πολύ δυναμικά τα χωριά. Ναι, ο μεγάλος πληθυσμός είναι στο Γάζι, αλλά τα χωριά μας έχουν και αυτά τη δική τους ταυτότητα και πρέπει να την αναδείξουμε. Έτσι, δυναμική, ακριβώς. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τριγώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, πραγματικά. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Να είστε καλά.